Πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο που σας είχαμε προαναγγείλει, να μιλήσουμε λίγο για τα αυτονόητα αλλά ωραία πράγματα τα οποία γίνονται στο Ρήσιο. Κοιτάδαμε και εμείς σήμερα από κοντά. Βέβαια, δεν είδαμε ακριβώς το τι θα γίνει, αλλά μας έγινε μια εξήγηση, γιατί τώρα είμαστε ακόμα στη φάση που γκρεμίζουμε. Κύριε Πατζαρτζηδέζη, δεν είναι? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς είναι. Πολύ γκρέμισμα όμως. Και όπως μας λέγατε και σήμερα, μια εβδομάδα είμαστε εδώ και ακόμα γκρεμίζουμε. Για να φτιαχτεί κάτι πρέπει να γκρεμιστεί κάτι άλλο. Πάντα έτσι. Πολύ όμως. Και πάντα αυτό το κομμάτι σε μια κατασκευή είναι το πιο άχαρο. Ναι. Γιατί δουλεύεις και δεν βλέπεις να παράγεται έργο. Αλλά πιστεύω από Δευτέρα που θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε, κάθε μέρα που θα περνάει θα μορφαίνει το Ρήσιο. Ποια ήταν η πρώτη έτσι, αντίδρασή σας όταν επισκεφτήκατε τις εγκαταστάσεις για να δείτε το χώρο κτλ. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση, γιατί... Πανηγύρισα από αυτά που πρέπει να φτιαχτούν. Μάλλον ναι. Εγώ σας είναι η δουλειά σας, μην μας πείτε άλλο πράγμα τώρα. Καλό ιδέα ήταν για σας αυτό. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ στο Ρήσιο πήγα πρώτη φορά επί Αναστόπουλου. Όταν είχα πάει και είχα κάνει δύο δεξαμενές για παγοθεραπεία και για ζεστά που είχε ζητήσει τότε ο coach. Ναι. Και είχα μια εικόνα για το ότι θα αντιμετωπίσω, δεν έπαθα σοκ. Ναι. Οπότε ήξερα ότι σε πόσο άσχημη κατάσταση είναι τα πράγματα. Βέβαια τότε ήταν ομάδα και σε κατώτερη κατηγορία. Δεν μπορούσε φέτος να γίνει η προετοιμασία και να είναι ο Άρης της Super League και να έχει αυτές τις εγκαταστάσεις. Δεν γινόταν με τίποτα, γι' αυτό πήρε και ο πρόεδρος την απόφαση, αν και δεν είναι δικό του το ακίνητο, όπως είπαμε και το πρωί. Και στην ουσία αυτά τα λεφτά τώρα έχουν αυτή η επένδυση έχει πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά έπρεπε να γίνει. Μια επένδυση που όπως δηλώσατε και σήμερα θα φτάσει περίπου τις 200.000 ευρώ. Ωραία. Όχι, 200.000 είναι σίγουρες. Από εκεί και πέρα το τι θα προκύψει δεν ξέρουμε. Αν μπορεί να προκύψουν και άλλα δηλαδή. Ναι, 200.000 είπαμε έχουμε για κτηριακά. Ναι. Εντάξει, τα όργανα του γυμναστηρίου τα έχουμε προμηθευτεί. Mm-hmm. Από εκεί πέρα θα χρειαστούμε, έχουμε μιλήσει με μια εταιρεία για ιατρικό εξοπλισμό. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα τώρα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θα γίνουν καινούργιοι χώροι, όπως σας είπα και το πρωί. Άνετοι, σύγχρονοι. Είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι απαραίτητα μόνο το κτηριακό. Θα πάρθουν καινούργια, να πω ότι είχα μια κουβέντα με τον πρόεδρο και εξοπλισμός για την ομάδα καινούριος από όργανα, από τι χρειάζεται εκεί πέρα μια ομάδα. Ναι. Και εγώ θα γίνουν καινούργια γκαράζ για τέτοιο πάρκινγκ. Ναι. Και γενικά να βάλουμε και ένα 200.000, εντάξει τώρα εγώ έκανα μια κουβέντα μαζί του και παραπάνω να βγει, άμα είναι κάτι ωραίο θα το χρηματοδοτήσει. Μου είπε να μην δηλαδή να μην πατήσουμε πάνω στο ποσό και να μην ξεφύγουμε, αν κάτι ωραίο. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία βέβαια των ενημερώνων για την πρόοδο των εργασιών και προχωράμε. Να βάλουμε και ένα security όμως, για την τελευταία φορά που δεν είχαμε, μπήκαν μέσα και τα πήραν όλα. Ναι, γι' αυτό. Κοιτάξτε τώρα, ήδη μέσα στην εγκατάσταση, στην ηλεκτρολογική, την καινούργια που κάνουμε, γιατί θα μπουν και καινούργια φωτιστικά εντός εκτός LED, κάνουμε εγκατάσταση και για κλειστό κύκλωμα κάμερας και για καινούργια εγκατάσταση συναγερμού. Τώρα από εκεί πέρα αν θα πάρει και security, υπηρεσία φύλαξης, αυτό το ξέρει αυτός. Ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμένα δεν με... Εγώ του κάνω την υποδομή από παρακολούθηση 24ωρη και συναγερμό και από εκεί και πέρα αν θα προσλάβει security είναι ένα κομμάτι της ΠΑΕ που εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει. Άρα δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Ναι. Για να πάμε στην... Αλλά θεωρώ, ναι, γιατί και τα πράγματα που θα μπουν θα είναι ακριβά και η εγκατάσταση θα είναι καινούργια, θεωρώ ότι θα το μεριμνήσει αυτό. Δεν υπάρχει. Για να πάμε και στα των αρμοδιοτήτων σας, με το νέο κτίριο που θα δημιουργηθεί πίσω από το κεντρικό κτίριο του Ρησίου, 240 τετραγωνικά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί που μπαίνουν τα αυτοκίνητα. Εκεί μπαίνουν τα αυτοκίνητα, ναι. Εκεί που ήταν το πάρκινγκ των παιχτών θα γίνει το κτίριο από πίσω. Τα άλλα τα κτίρια που ήταν στο βάθος θα γκρεμιστούν δηλαδή εκείνα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τα γκρεμίσουμε. Δεν μπορούμε να τα γκρεμίσουμε για πολλούς λόγους. Ναι, σωστό γι' αυτό. Απλώς δεν θα χρησιμοποιηθεί, ναι, κανένας χώρος από εκείνα τα κτηριά και τα μικρά. Πρώτον, γιατί αυτά έχουν επικάλυψη από αμίαντο, ο οποίος είναι καρκινογόνος, το ξέρει όλη η Ελλάδα. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει. Θα μιλήσουμε, υπάρχει εξειδικευμένη εταιρεία που θα έρθει και θα αποξηλώσει τον αμίαντο και θα πάει και θα ταφεί σε ειδικό χώρο. Εκεί πέρα είπαμε θα κάνουμε ένα τυχοπέτασμα και θα το ντύσουμε μπροστά με μια λαμαρίνα τραπεζοειδή ή με πάνελ
να το δούμε με τον πρόεδρο έτσι, σε τα χώματα της ομάδας, κίτρινο και μαύρο, ναι. ώστε να μην φαίνονται αυτό το πράγμα, αυτά τα κτίρια και οι αποθήκες αυτές, που τις χρησιμοποιούσαν για γυμναστήρια και για βοηθητικούς χώρους. Όλα αυτά τα ιατρία, γυμναστήρια, φυσιοθεραπευτήρια, όλα θα γίνουν στην καινούργια κατασκευή που γίνεται πίσω. Πάντως την έμπνευση γενικότερα την έχετε και από μια ομάδα που έχει τα ίδια χρώματα την Dortmund, γιατί όπως μας λέγατε και σήμερα, το μαύρο με κίτρινες πινελιές θα κυριαρχεί γενικότερα στο κτίριο, εξωτερικά πάντα. Γιατί δεν γίνονται μόνο μέσα πράγματα, θα αλλάξει και το εξωτερικό. Εγώ επειδή το κτίριο το είδα ζωντανό στο προπονητικό της Dortmund. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί και ο κόσμος να μην αρέσει στον κόσμο αυτή η κατασκευή που θα κάνουμε σε χρωματικά, γιατί πιο πολύ είναι το κίτρινο με λίγο μαύρο, ναι. έτσι, γιατί και η φανέλα της ομάδος είναι κίτρινη με μαύρο σόρτς, ξέρω εγώ. Έχει πιο πολύ το κίτρινο στοιχείο. Ναι. Αλλά σε μια τόσο μεγάλη επιφάνεια, αν αναλογιστούμε ότι θα γίνει και το πίσω, το κίτρινο θα είναι πάρα πολύ έντονο, και επειδή το είδα ζωντανά το μαύρο, όχι ακριβώς μαύρο, ένα σκούρο γκρι, έτσι, ένα πολύ ωραίο χρώμα, και έχω και τους κωδικούς αυτής της απόχρωσης, ναι. θα γίνει φανταστικό. Ναι. Θα γίνει φανταστικό, σας εξήγησα το πρωί πιο αναλυτικά πού θα μπει κίτρινο και σε ποια σημεία του κτηρίου. Και με τον κατάλληλο φωτισμό, βέβαια, που θα γίνει ο εξωτερικός, ναι. θα γίνει και εξωτερικός φωτισμός, θα μπει και η επιγραφή καινούρια, δεν θα παραμείνει αυτή που υπάρχει εκεί πέρα. Mm-hmm. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Στα ίδια χρώματα περίπου θα κινηθούμε και μέσα. Όχι βέβαια πολύ μαύρο. Μέσα θα πάμε σε πιο φωτεινά χρώματα, γιατί θα είναι και τα παιδιά μέσα, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, τα γραφεία των βοηθών. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να είναι μέσα μαύρα. Θα τα πάμε σε πιο γήινες αποχρώσεις, τα χρώματα της ομάδος, ψηφιακές εκτυπώσεις με στιγμιότυπα από την κερκίδα, από κάποιους πολύ καλούς αγώνες, το σήμα του Άρη. Όλα αυτά τα έχουμε σχεδιάσει και θα γίνουν πάρα πολύ όμορφα. Η οροφή θα μείνει, θα τη φτιάξετε και αυτή, γιατί για μας τους δημοσιογράφους που ερχόμαστε εκεί πέρα είναι το παρατηρητήριό μας, η οροφή πάνω του κτιρίου. Κοιτάξτε να δείτε, στην οροφή το σίγουρο αυτό που θα γίνει ναι. είναι ότι θα την κάνουμε μια στεγάνωση, ναι. ώστε να μπορεί να μην έχουμε υποψία εισρωής υδάτων στο κτίριο. Και από εκεί και πέρα, αν μου ζητηθεί κάτι να κάνουμε στην οροφή, έγινε μια κουβέντα να κάνουμε μια κατασκευή πάνω σαν σχίαση, γιατί μου είπαν ότι θα μπορεί να πηγαίνει και ο πρόεδρος να ανεβαίνουν πάνω, φαίνεται πιο καλά η προπόνηση. Ναι, ναι, όντως. Αλλά δεν ξέρω, αν μου ζητηθεί να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντως γενικότερα πάμε σε ένα ολικό lifting των εγκαταστάσεων, και εντός και εκτός θα φύγουν και οι φράχτες που χωρίζουν το κτίριο από τα γήπεδα. Μας λέγατε μπορεί να μπουν κάποια έτσι διακριτικά, διαχωριστικά, ίσως και κάποια φυτά. Πάμε γενικότερα σε μια πολύ διαφορετική εικόνα, και οι παίχτες που το είδαν τελευταία φορά πριν φύγουν, όταν θα το αντικρίσουν ξανά, νομίζω ότι θα νομίζουν ότι πήγανε αλλού. Αλλού, όπως το λέτε ακριβώς. Εγώ επειδή έχουμε κάνει και το προπονητικό της Βέρειας, και εγώ έχω την εμπειρία να το δω το έργο πώς θα φανεί και τελειωμένο. Θα είναι τελείως διαφορετικό οι εγκαταστάσεις αυτές έτσι όπως είναι σήμερα, με αυτό που θα παραλάβει η ομάδα σε λίγες μέρες. Γιατί ήταν εντολή του Πρόεδρου να μην αφήσω τίποτα από την παλιά εγκατάσταση. Δηλαδή κάνει μια δαπάνη τώρα σε ένα κίνητο το οποίο ούτε καν είναι της ΠΑΕ, ούτε καν είναι δικό του. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι αυτά τα λεφτά δηλαδή είναι στον αέρα τώρα. Μακάρι βεβαίως αυτός τα ξέρει καλύτερα να τελειώσει σωστά, να πάρθει το ακίνητο. Σας είπα και το πρωί ότι κάνουμε και άλλες μελέτες πέρα από αυτά που γίνονται τώρα για να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα. Μελέτες με βάθος χρόνου. Γιατί αυτή είναι μια πολύ σοβαρή ενέργεια που κάνει τώρα και στο ρίσιο που θα κάνουμε τώρα και μετά που θα μπούμε στο Χαριλάου. Αυτά θα μείνουν μια ζωή στην ομάδα. Και γι' αυτό είπε ότι πρέπει να γίνουν όλα από την αρχή. Δεν μπορούσαμε να μπούμε και να κάνουμε τοπικές επεμβάσεις. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όλο το ακίνητο, οι βοηθητικοί χώροι, όλα. Έπρεπε να γίνουν όλα από την αρχή. Και πότε θα είναι έτοιμο? Εντάξει, την έναρξη προετοιμασίας, μας το είπατε και σήμερα, την προλαβαίνει. Πότε υπολογίζετε περίπου δηλαδή να είναι έτοιμο για να πάρει? Λίγο μετά την προετοιμασία. Ούτως ή άλλως, νομίζω η ομάδα θα φύγει και στο βουνό. Ναι. Θα λείψει 15 μέρες, δηλαδή όταν θα γυρίσει θα είμαστε πανέτοιμοι σε όλα. Ναι. Κοντά στα μέσα Ιουλίου. Στην εντέλεια. Ναι.
Ναι, και στην εντέλεια. Δεν θέλουμε να αφήσουμε δηλαδή εργασίες να έρθει η ομάδα και να έχουμε εμείς εκεί πέρα στην ενεργεία. Θέλουμε να έχουμε φύγει, να μπουν να δουλέψουν και να. Για το Βικελίδης υπάρχει κάποιος προγραμματισμός ή ακόμα είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό? Κοιτάξτε να δεις, εμείς στον Βικελίδης ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ναι. Απλώς ας τελειώσουμε μία φορά με το Ρίσιο. Η εντολή του Πρόεδρου είναι σιγά σιγά και ένα-ένα τα πράγματα. Να τελειώνονται, να πληρώνονται. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και προχωράμε. Ξεκινήσαμε με τα τουρνικέ, τελειώσαμε. Πληρωθήκαμε, ξεκινάμε το Ρίσιο, θα τελειώσουμε, θα πληρωθούμε, ξεκινάμε στο Χαριλάου. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο κόστος στο χλωοτάπητα του Βικελίδης? Ή τουλάχιστον ακούγεται ότι υπάρχει, εσείς να μας πείτε αν είναι όντως πραγματικά τα νούμερα που ακούγονται. Κοιτάξτε, το νούμερο σαφώς και είναι πραγματικό. Ναι. Εγώ δεν είπα αν είναι πραγματικό. Εγώ είπα γιατί τόσο μεγάλο. Γιατί είναι. Μα αν έχετε δει, το αγωνιστικό χώρος οργώθηκε όλος. Θα γίνει καινούργια εγκατάσταση και ποτίσματος και αποστράγγισης. Γιατί και θα αδειάσει τελείως και το υπόβαθρο. Δηλαδή δεν είναι ότι. Το προηγούμενο αποστραγγιστικό δεν κάνει. Ναι, ορίστε. Το προηγούμενο αποστραγγιστικό κτλ. Γιατί πήκε. Δεν πήκε. Πήκε νομίζω το 2011. Δεν έκανε, δεν λειτουργούσε. Και πήγαμε σε μια ολική. Ή πρέπει επειδή είναι άλλη η δομή πλέον του πόρτου να το βγάλουμε. Σας είπα κάτι και προηγουμένως. Ναι. Εγώ επειδή με τον κύριο Καρυπίδη έχω συνεργαστεί και εκτός Άρη, στις υπόλοιπες δραστηριότητες του και επιχειρήσεις του, δεν κάνει κάτι πρόχειρα. Καινούριο όλο. Η εγκατάσταση, η αποστράγγιση, τα κάτω, το υπόβαθρο, όλο το είδατε ότι θα κατέβει σχεδόν μισό μέτρο κάτω. Θα γίνει καινούργια εγκατάσταση, ποτίσματος, πιο σύγχρονη. Άρα αυτός είναι ο λόγος. Καλύτερη, θα γίνει καινούργια αποστράγγιση. Βεβαίως, καινούργια αποστράγγιση. Και αυτοί τα ξέρουν καλύτερα. Και φυσικά είναι και ο τάπητας που είπανε, νομίζω είναι συνθετικός. Είναι 92-8 νομίζω. Ναι, προφανώς θα χρειάζεται άλλη υποδομή. Ναι. Πόσο θα ακουστεί? Είναι ένα κομμάτι στο οποίο εγώ δεν εμπλέκομαι στον τάπητα. Ναι. Έτσι το κάνει εξειδικευμένη εταιρεία. Σωστά. Αλλά επειδή τυχαίνει να γνωρίζω την διαδικασία έτσι σφαιρικά, αυτή είναι η υποδομή. Σίγουρα, αν πας να πάρεις έναν γκαζό για το σπίτι, θα το πάρεις 5, 6, 10 ευρώ το μέτρο. Μα εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλές εργασίες που θα γίνουν. Καλά, πρέπει να γίνει. Και μην ξεχάτε κάτι που ανεβάζει και το κόστος, ότι είναι ένα γήπεδο που είναι μέσα στην πόλη. Δηλαδή χρειάζεται και διαδικασία για να μπουν τα υλικά, να βγουν. Είναι διαδικασία που κοστίζει και σε χρήματα. Δεν είναι ένα γήπεδο εκτός πόλεως που μπορείς να βάλεις τα φορτηγά σου ό,τι ώρα θέλεις μέσα, να τα πάρεις, να δουλέψεις. Εκεί πέρα είδατε και εμείς με τα τουρνικέ τρέχαμε στην αστυνομία. Ναι. Που ήμασταν ένα συνεργείο 5 ατόμων εκεί πέρα, μας φέραν αστυνομία για φασαρία, για αν έχουμε άδεια ή δεν έχουμε κτλ. Δηλαδή ένα έργο κοστολογείται και λίγο διαφορετικά. Από πολλούς παράγοντες. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι το γήπεδο του Άρη και όπως υπάρχουν δεδομένα προβλήματα, υπάρχουν και δεδομένα άλλα ζητήματα που λειτουργούν υπέρ σε τέτοιες περιπτώσεις. Και νομίζω ότι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να γίνει ό,τι καλύτερο. Πάντως το γήπεδο είναι παλιό, μη λειτουργικό σε αρκετούς χώρους του και θεωρώ ότι πρέπει από τη στιγμή που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να κάνετε αρκετά πράγματα και βέβαια αυτά είναι σε συνεννόηση με τη διοίκηση. Γιατί και αυτό μπορεί να ανήκει μεν στον Άρη, αλλά ανήκει στον Εραστέχνη. Πάλι δεν ανήκει στον Καρυπίδη που πληρώνει αυτή τη στιγμή για να γίνουν ό,τι να γίνουν. Και αυτό παίζει τον ρόλο του πολλές φορές. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ το γήπεδο το ξέρω απ' έξω. Ξέρω όλους τους χώρους, έχω πάει σε όλους τους χώρους. Επειδή είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει συντηρηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Από το 12. Σε πολλά. Προχθές προέκυψε πρόβλημα και με το στέγαστρο, το οποίο βρέχει, έξω βρέχει και μέσα από το στέγαστρο. Δηλαδή τρέχει από παντού. Ναι. Είναι πολλά. Είναι ένα κίνητο παλιό, δεν έχει συντηρηθεί τακτικά, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα προβλήματα τώρα να πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν γίνονται όλα αυτά σε ένα χρόνο. Δεν μπορεί αυτό το γήπεδο δεν Σωστά, μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο όλα τα έργα. Ξεκινάμε κομμάτι-κομμάτι, κάναμε την μπουτίκ, περάσαμε τα τουρνικέ που έπρεπε να μπουν. Παράλληλα είμαστε και σε φάση που οργανώνουμε το λογισμικό και τις κάμερες για το ticketing.
θα κάνουμε τα αποδυτήρια, θα κάνουμε την πρόσκληση των αποδυτηρίων εκεί που έρχονται οι αποστολές, θα ανακοινιστούν απ' έξω να γίνουν πιο σε καλύτερη κατάσταση. Την είσοδο των γραφείων λίγο θα περιποιηθούμε. Δημοσιογραφικά, κάνετε τίποτα στα δημοσιογραφικά εκεί πέρα. Θα σου λουπώσουμε. Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε. Να τα σου λουπώσουμε. Να τα βάλετε και αυτά σου πλάνα. Μην πω ποιος έκανε τελευταία φορά κάτι στα δημοσιογραφικά. Αλλά εντάξει, έχει ένα σου λούπωμα, το χρειάζονται. Τα ξέρουμε και τα δημοσιογραφικά και τις τουαλέτες σε όλες τις στήρες. Αλλά σκάμε μια ερώτηση. Προβλέπετε να ξαναμπούν plexiglass στη θύρα 2 ή κάτι άλλο, δίκτυα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Το έχετε μελετήσει αυτό, το έχετε συνεννοηθεί αυτό. Στη θύρα 2 όχι. Από ό,τι ξέρω η οδηγία είναι για από τον αγωνιστικό χώρο πρέπει να υπάρχει μια υψομετρική διαφορά νομίζω στα 2 μέτρα. Αλλά στην θύρα 7 θα μπει. Plexiglass. Ναι. Ας βάλουμε εκεί στον επόπτη, ίσως πρέπει, γιατί πάντα υπάρχει ένας ο οποίος... Γιατί... Μπορεί να κάνει ένα αντικείμενο να πέσει, ναι. Γιατί είναι και οι πάγκοι των ομάδων από κάτω, ένα αντικείμενο να πέσει θα πληρωθεί πάρα πολύ ακριβά πλέον. Ναι, και στη 2 είναι ο επόπτης. Ναι. Εκεί δεν... Εκεί ο Άρης έχει χάσει την Ευρώπη και έχει διαλυθεί με την κυρία Κουρομπίλια. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω θα το κρίνει η Επιτροπή της Super League που θα έρθει στο γήπεδο. Ναι. Ήταν να έρθει, δεν ήρθε την Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή νομίζω ήταν να έρθει η Επιτροπή της Super League. Εγώ θεμάρι. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για είναι το... Είναι θεμάρι, δεν είστε εσείς, εντάξει. Okay. Ό,τι μου ζητηθεί, εντάξει, δεν είναι κάτι που θα αργήσει να γίνει. Καλά, δεν είναι και τρομερό. Είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο και νομίζω άλλα είναι αυτά που πρέπει να γίνουν πρώτα. Όπως είπατε και εσείς, και οι χώροι υγιεινής και η ασφάλεια βεβαίως όλων των θεατών και φυσικά... θα αλλαχθεί από ό,τι φαίνεται εξ ολοκλήρου το αγωνιστικός χώρος και οχλωτάπητας θα πάμε σε αυτόν τον εξελιγμένο μορφής που είναι και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ωραία, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να μας πείτε αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν ρωτήσαμε εμείς που θεωρείτε ότι πρέπει να σημειωθεί και να τονιστεί? Όχι, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, εμείς προχωράμε κανονικά τις δουλειές μας. Να είμαστε έτοιμοι και συνεπείς σε αυτά που συμφωνήσαμε. 25 Ιουλίου στο φιλικό με την ΑΕΚ, δηλαδή θα έχουμε την πρώτη εικόνα και στο Βικελίδης της αναμόρφωσης. Από τα κτηριακά ή από τον αγωνιστικό χώρο? Αγωνιστικό χώρο, εντάξει, θα είναι έτοιμο. Άμα δεν έχουμε αγωνιστικό χώρο, δεν θα έχουμε φιλικό. Μιλάμε για αποδυτήρια, ας πούμε, για παράδειγμα. Όχι, όχι. Κατηγορηματικά όχι. Ναι. Για ποιο είναι το όχι τώρα, για τον αγωνιστικό χώρο? Όχι, για τα αποδυτήρια. Αυτό το κομμάτι που είναι σε μένα. Ναι. Εκείνες τις μέρες έχουμε προγραμματίσει να ξεκινήσουμε ίσως μετά το φιλικό με την ΑΕΚ. Δηλαδή να γίνει και το φιλικό και μετά να μπούμε και, γιατί και εκεί πέρα θα έχουμε πάλι. Για να είστε έτοιμοι 25 Αυγούστου δηλαδή. Που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Θα είμαστε. Όχι 25, 22, 21. Δεν μπορεί να είμαστε 25. Καλά, 25. Την ημέρα δηλαδή. Είπα τη μέρα που αρχίζει. Να είστε. Καλά. Αν είστε έτοιμοι 22, θα είστε και 25. Μην ανησυχείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό χτίσιμο πλέον από εδώ και πέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.